Ας μιλήσουμε για το δέρμα! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως θα είδες από τον τίτλο αλλά και από το intro, θα μιλήσουμε για τις επιδερμίδες και συγκεκριμένα για τη δική μου επιδερμίδα. Σήμερα αποφάσισα να πω τη δικιά μου ιστορία, όπως την έχω ζήσει εγώ, από την εμπειρία μου και το πώς αντιμετωπίζω εγώ την ακμή μου. Γιατί έχω ακμή. Ναι, έχω ακμή. Αυτό εδώ το σπυράκι το βλέπεις? Και γενικά έχω εδώ πέρα στο πηγούνι μερικά σπυράκια. Και ας ξεκινήσουμε την ιστορία μου. Καταρχάς, ας μιλήσουμε για τον τύπο της επιδερμίδας μου. Εγώ γενικά έχω λιπαρή επιδερμίδα, απλά στο σημείο εδώ το ταφ, εδώ στα φρύδια και πολύ λίγο εδώ, είναι ξηρή η επιδερμίδα μου. Οπότε θα μπορούσε να την πεις και μεικτή, αλλά είναι κυρίως λιπαρή. Λιπαρή είναι κυρίως εδώ στο πηγούνι και λίγο στα μάγουλα. Εδώ στο κούτελο δεν έχω πρόβλημα. Παλιότερα είχα, πλέον δεν έχω όμως. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα και για τύπο επιδερμίδας, θέλω να πω ότι είχα βρει ένα τεστ που είχε βγάλει η L'Oréal από το Skin Expert, το οποίο κάνει σε 4 ερωτήσεις. Είναι ένα τεστάκι με 4 ερωτήσεις. Βέβαια, μπορείς να κάνεις έξτρα συν 4 έξτρα ερωτήσεις με τις οποίες να βρεις τον δικό σου τύπο επιδερμίδας. Και τώρα τι κάνει εδώ πέρα? Καταλαβαίνει τι τύπο επιδερμίδας έχει και σου προτείνει 4 προϊόντα. Και το καλύτερο ποιο είναι? Ότι μπορείς από κάτω, έχει μια φόρμα, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και να κερδίσεις μια έκπτωση και ένα κουπόνι, είτε να το κάνεις online, να παραγγείλεις αυτά τα προϊόντα που σου προτείνει online, είτε να πας σε ένα κατάστημα με το κουπόνι που θα έχεις εκτυπώσει και να τα πάρεις. Η αλήθεια είναι ότι έκανα αυτό το τεστάκι, είδα και ποια προϊόντα μου πρότεινε, τα τσέκαρα λίγο στο ίντερνετ, θέλω να πάω να τα αγοράσω, δεν μου έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία, αλλά θα πάω σίγουρα. Άμα θέλεις πάντως και εσύ να δεις τι τύπο επιδερμίδας έχεις και θα ήθελες να σου προτείνει η L'Oréal κάποια προϊόντα, μπορείς να πας από κάτω, θα αφήσεις το κουτάκι της περιγραφής το link. Αυτό, ας επιστρέψουμε στην ιστορία μου. Λοιπόν, εγώ από μικρή ήμουνα γενικά έτσι πιο ανεπτυγμένη από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό το είχε συνειδητοποιήσει η μητέρα μου και λόγω του ότι ήμουνα πάρα πολύ μικρή, τύπου δημοτικό, και είχα αυξημένη τριχοφία από όσο θα έπρεπε να είχα και ήμουν πιο ανεπτυγμένη και στο στήθος και γενικά πιο ανεπτυγμένο κοριτσάκι από ό,τι θα έπρεπε. Και σκέψω ότι είχα κάνει κάποιες εξετάσεις και είχαν δείξει ότι η περίοδος μου θα μου ερχόταν στην 5η δημοτικού. Έτσι, γιατρός που είχαμε τότε μας είχε προτείνει να κάνουμε μία θεραπεία. Πραγματικά δεν θυμάμαι τι θεραπεία είναι και η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να ρωτήσω και τη μητέρα μου τι θεραπεία ήταν αυτή. Θυμάμαι μόνο σαν παιδί να πηγαίνω κάθε μήνα ή τακτικά τέλος πάντων στο γιατρό να κάνω κάποιο είδος ενέσεις με τις οποίες και να παίρνω κάποιες βιταμίνες με τις οποίες θα αργούσε να μου έρθει η περίοδος. Δεν θα μου ερχόταν δηλαδή στην 5η δημοτικού και όπως και δεν μου ήρθε πολύ αργότερα στο γυμνάσιο. Καλά, πολύ αργότερα δεν το λες, δεύτερα γυμνασίου μου ήρθε, δηλαδή για τρεις τάξεις τώρα μιλάμε. Αλλά και πάλι δεν μου ήρθε 5η δημοτικού, ήμουν ακόμα παιδάκι. Πάντως πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά να λείπω κάθε 5η, αν δεν κάνω λάθος, από το σχολείο και να πηγαίνω στο Αγλαία Κυριακού για να κάνω αυτή την ένεση. Ήτανε το χειρότερό μου. Αλλά με βοήθησε αρκετά. Με τον καιρό και αφού μου ήρθε η περίοδος δεν είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά μεγαλώνοντας ο κύκλος μου ήταν έτσι πολύ άστατος και αποφασίσαμε να το ψάξουμε. Πήγα λοιπόν στο γυναικολόγο, έκανα μια σειρά εξετάσεων, κάναμε υπέρηχο κτλ. Και ο γυναικολόγος είδε ότι είχα πολυκυστικές. Τώρα οι πολυκυστικές είναι κάτι κύστες μικρούλικες στις οθήκες, οι οποίες παλιότερα γινόταν ο ντόρος, δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, ό,τι χαμός. Anyway, δεν ισχύει αυτό, επηρεάζει ναι μεν κάπως τη γονιμότητα, αλλά όχι σε σημείο που λέγανε παλιότερα. Κυρίως οι πολυκυστικές επηρεάζουν τον κύκλο, την περίοδο, οπότε ή αργεί ή μπορεί να διαθετήσεις 2 φορές μες στον ίδιο μήνα, μου είχε τύχει και αυτό, ή μπορεί να διαθετήσω σήμερα και μετά η επόμενη φορά που θα διαθετούσα να ήταν σε 3 μήνες. Και το έψαξα, είδαμε ότι έχω πολυκυστικές και συνήθως τις πολυκυστικές οι γυναικολόγοι τις αντιμετωπίζουν με αντισυλληπτικά. Αλλά εγώ, λόγω του ότι ήμουν 17 χρονών, ο γυναικολόγος μου συνέστησε να μην πάρω αντισυλληπτικά, αλλά να χάσω κάποια περιττά κιλά που είχα τότε και όντως ο κύκλος μου σταθεροποιήθηκε full. Έλα όμως που εγώ είχα τότε ακμή, μιλάμε
Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην έχω ακμή από έφηβη έως τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι σε πολύ λιγότερο βαθμό από ό,τι όταν ήμουν έφηβη ή από πριν 2-3 χρόνια. Αλλά πραγματικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην έχει ούτε ένα σπυράκι. Όχι, εντάξει, τον θυμάμαι όταν ήμουν πέμπτη δημοτικό. Παλιότερα όμως εγώ δεν ασχολιόμουν τόσο πολύ με την εμφάνισή μου και γενικά σαν έφηβη δεν ασχολιόμουν καθόλου με την εμφάνισή μου. Ήμουν πολύ ό,τι να είναι. Όταν όμως ήρθε η ώρα που άλλαξα πόλη για να πάω να σπουδάσω και εκεί μεγάλωσα λίγο και γνώρισα και την τότε κολλητή μου, η οποία προσέχει τον εαυτό της και είναι πολύ όμορφη κοπέλα και περιποιόταν τον εαυτό της και μπήκα λίγο στο χώρο της περιποίησης, του μακιγιάζ, το να προσέχω τι να φορέσω, να προσέχω τα μαλλιά μου, να προσέχω λίγο πώς θα βγω έξω. Εκεί λέω, ίσως πρέπει να αλλάξω. Και εκεί ήταν που άλλαξα. Βέβαια, το ότι είχα ακμή μου προκαλούσε κάποιο είδους κόμπλεξ και έφτασα σε σημείο, από εκεί που δεν ασχολιόμουν καθόλου με την εμφάνισή μου, να είμαι το άλλο άκρο, τέρμα υπερβολικό. Δηλαδή μου λέγανε θα πάμε 5 λεπτά να πάρουμε κάτι από το περίπτερο και έλεγα μισό λεπτό να βαφτώ και πάμε. Δεν βαφόμουν full, αλλά τη βάση τουλάχιστον θα την έκανα. Και γενικά όπου και να πήγαινα, ό,τι και να έκανα ή ακόμα και άνθρωπος να ερχόταν στο σπίτι, θα βαφόμουν. Είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, το υπερβολικό τέρμα. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη μητέρα μου, μου λέει: παιδί μου, πας καλά, τι κάνεις, υπερβάλλεις, δεν είναι τόσο άσχημο, ξεκόλα. Και εγώ, όχι, όχι, δεν ακούγα κανέναν. Ήμουνα εκεί, με παροπίδες. Και η πλάκα είναι ότι δεν είχα ακούσει κάποιο σχόλιο από κάποιον, ώστε να πω ότι ναι, είχα ακούσει κάποιο αρνητικό σχόλιο και έτσι μου δημιουργήθηκε αυτό το κόμπλεξ. Όχι. Εγώ έκρινα τον εαυτό μου μόνη μου σκληρά και λάθος. Και είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Anyway, το θέμα είναι ότι το πρόβλημά μου τότε ήταν μεγάλο και εγώ γενικά η ακμή μου δεν ήταν ότι είχα μικρά σπιθουράκια ή αυτά τα σπυράκια με το πίον. Είχα μεγάλα σπυράκια που είναι από μέσα από το δέρμα, δεν είναι στην επιφάνεια και πόναγα πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί να έβγαζα 5-6 μαζί και oh my god, δεν έχεις ιδέα τι πόνο μου προκαλούσε αυτό. Ως που έφτασα κάποια στιγμή να μην αντέχω άλλο και λέω στη μητέρα μου ότι θέλω να το ψάξουμε περισσότερο. Φυσικά είχα ακούσει για αυτά τα χάπια, τα σκευάσματα που κάνεις μια θεραπεία 6 μηνών και έχει διάφορα μειονεκτήματα στην υγεία σου, αλλά δεν ήθελα να το κάνω για αυτό το λόγο, το είχα ψάξει πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ όλοι μου λέγανε αυτή τη θεραπεία να κάνεις και αυτή τη θεραπεία να κάνεις και θα έχει τέλεια αποτελέσματα και θα κάνει και θα ράνει. Και έλεγα ρε παιδιά, δεν γίνεται, κάτι άλλο παίζει, είναι οι πολυκυστικές μου. Όχι, 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 είναι το δέρμα σου, όχι λέω, είναι με τις ορμόνες, δεν γίνεται. Και εκεί γνωρίζω μία κοπέλα, η οποία είναι αυτή που περιποιείται τα φρύδια μου και είχε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με εμένα. Οπότε τη συμβουλεύτηκα και μου είπε να το ψάξω όχι σε δερματολόγο, αλλά σε ενδοκρινολόγο. Γιατί πραγματικά αυτό ήταν το πρόβλημά μου, ότι λόγω των πολυκυστικών, οι πολυκυστικές πέρα από τον άστατο κύκλο που έχεις κατά την περίοδό σου, δημιουργούν και έντονη τριχοφυΐα και έντονη ακμή. Λόγω των αντρογόνων που έχεις, της υψηλής ποσότητας αντρογόνων που έχεις στο αίμα και τέτοια. Anyway, και μου είπε να απευθυνθώ σε ενδοκρινολόγο. Η αλήθεια είναι ότι με το τόσο μακιγιάζ που έβαζα στο πρόσωπό μου, δεν άφηνα κι εγώ ίδια το δέρμα μου να αναπνεύσει, οπότε το έκανα ακόμα χειρότερο το πρόβλημά μου, αντί να βοηθάω. Και δεν ασχολιόμουν κιόλας με την περιποίηση του προσώπου μου, δηλαδή να πάρω κάποια κρέμα ενυδατική, αλλά για λιπαρά δέρματα, να ενυδατώνω το πρόσωπό μου ή να καθαρίζω με κάποιο ειδικό καθαριστικό για την ακμή κτλ. Οπότε δεν έκανα τίποτα. Οπότε λοιπόν πήγα στον γυναικολόγο, του ζήτησα να κάνουμε κάποιες εξετάσεις και ύστερα να δω ενδοκρινολόγο. Και μου είπε εντάξει. Εν τω μεταξύ αυτή η κοπέλα, που είναι και αισθητικός μάλιστα, μου είπε ότι καλό είναι να αρχίσω να βοηθάω λίγο το πρόσωπό μου και εγώ ίδια, δηλαδή να μην περιμένω μόνο τους γιατρούς να με βοηθήσουν από τα διάφορα σκευάσματα αυτά, αλλά να βοηθήσω με έναν καθαρισμό και με διάφορα προϊόντα. Και αποφάσισα να το κάνω. Οπότε λοιπόν εκείνη την περίοδο, και τώρα μιλάμε για πολύ πρόσφατα, ξεκίνησα και έκανα έναν καθαρισμό. Η αλήθεια είναι ότι πόνεσα πάρα πολύ κάτω τον καθαρισμό. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Τελειώσαμε τον καθαρισμό, ήμουνα κόκκινη
παντού και έλεγα στη μητέρα μου δεν θέλω να ξανακάνω καθαρισμό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι θα με βοηθούσε. Παράλληλα είχα πάει και σε έναν ενδοκρινολόγο με όλες τις εξετάσεις απαραίτητες που έπρεπε να είχα κάνει κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ ζήτησα να ξεκινήσω θεραπεία με αντισυλληπτικά. Το θέμα είναι όχι αντισυλληπτικά για αντισύλληψη, αντισυλληπτικά για 5-6 μήνες, ώστε λίγο να φτιάξουν οι ορμόνες μου από μέσα. Δηλαδή ήθελα να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου από μέσα προς τα έξω και όχι από έξω προς τα μέσα που κάνουν οι δερματολόγοι που δίνουν αυτή τη θεραπεία με τα χάπια, γιατί αυτοί στην ουσία φτιάχνουν το δέρμα, δεν φτιάχνουν τις ορμόνες. Οπότε αν εγώ έκανα αυτή τη θεραπεία, ίσως αργότερα να μου ξαναέβγαινε η ακμή και να μου ξαναεμφανιζότανε και δεν θα ήμουν ευχαριστημένη. Πάω λοιπόν στον ενδοκρινολόγο και δείχνω τις εξετάσεις και λέω την ιδέα μου για τα αντισυλληπτικά κτλ. Και η απάντηση ήταν ότι δεν πειράζει που έχεις λιπαρό δέρμα, έτσι δεν θα κάνεις κερατίδες. Και μένω με το στόμα ανοιχτό και λέω τι, εγώ θέλω να αντιμετωπίσω το κόμπλεξ μου και το θέμα μου, την υγεία μου και εσύ τι μου λες τώρα, δεν θα κάνω κερατίδες. Χαίστηκα, θα έχω όμως τα σημάδια από την ακμή. Anyway, έφυγα πολύ απογοητευμένη από αυτό το ραντεβού με εκείνον τον γιατρό και δεν το ξαναέψαξα από τότε. Και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε το ρόλο του και ο καθαρισμός, γιατί βοήθησε πάρα πολύ, καθάρισε πάρα πολύ το δέρμα μου. Δεν το περίμενα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα λέω εντάξει σιγά τώρα και τι έγινε, τσάπα λεφτά και το ένα και το... Και είδα τεράστια διαφορά, καθάρισε εντελώς. Δεν είχα ξαναδεί το δέρμα μου ποτέ έτσι. Βέβαια προμηθεύτηκα και μια ενυδατική κρέμα και ένα σαπούνι για καθαρισμό και μια λοσιόν η οποία ήταν και αντισηπτική, δηλαδή καθάρισε πάρα πολύ καλά το δέρμα σου και ξέρενε τα σπυράκια. Η καλύτερη λοσιόν που έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά. Και το κυριότερο που πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι η ψυχολογία. Όσο δεν ήμουν καλά ψυχολογικά για τον αλφαβήτα λόγο, έβλεπα το δέρμα μου συνέχεια να γεμίζω σπυράκια, να έχω έξαρση όλη την ώρα. Και από τη στιγμή που συνέβη κάτι πολύ καλό στη ζωή μου και νιώθω εγώ καλά και χαρούμενη και ευτυχισμένη και γεμάτη, βλέπω ότι έχει ηρεμήσει το δέρμα μου. Παίζει φυσικά ρόλο και ο καθαρισμός, όπως είπα πριν, παίζει τον ίσως το σημαντικότερο ρόλο, αλλά και η ψυχολογία θεωρώ ότι είναι το κυριότερο. Οπότε όσο δεν ένιωθα εγώ άνετα με τον εαυτό μου και ένιωθα κόμπλεξ, δεν βοηθούσα με τίποτα το πρόσωπό μου και τον εαυτό μου και εμένα μόνο. Πλέον μπορώ να πω ότι ακόμα δεν νιώθω τέρμα άνετα με το να βγαίνω χωρίς μακιγιάζ έξω, αλλά το κάνω. Γιατί έτσι θα το αντιμετωπίσω. Γιατί δεν είναι τίποτα. Και εγώ το κάνω τεράστιο θέμα. Το έκανα βασικά. Απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αν έχεις και εσύ πρόβλημα με την επιδερμίδα σου, αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, ψάξ' το αλλιώς. Δηλαδή, για κανέναν λόγο δεν είναι πρώτη λύση η θεραπεία αυτή των δερματολόγων με τα συγκεκριμένα σκευάσματα, την εξάμηνη θεραπεία. Για κανένα λόγο. Και μόνο που σου λέει ότι για 2 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας δεν πρέπει να μείνεις έγκυος, τα λέει όλα. Anyway, το σημαντικότερο είναι να νιώθεις εσύ καλά με τον εαυτό σου και να τα έχεις βρει εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου. Τώρα το τι θα πει ο καθένας δεν παίζει και τόσο ρόλο, γιατί όλοι κάτι θα βρουν να πούνε. Anyway, αυτό ήθελα να πω. Αυτή ήταν η δικιά μου ιστορία. Γενικά το πρόβλημά μου εμένα ήταν ορμονολογικό και είναι ορμονολογικό γιατί δεν το έχω λύσει, αλλά κάποια στιγμή θα το βάλω στη σειρά προτεραιότητας που πρέπει να είναι από τα πρώτα. Δεν το κάνω βέβαια κακώς, αλλά θα το βάλω για να το λύσω γιατί πρέπει να λυθεί. Απλά το μόνο που κατάλαβα από αυτή την ιστορία ήταν πρώτον ότι πρέπει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας όπως είμαστε, ό,τι κάνουμε, ό,τι. Και δεύτερον ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η περιποίηση και από εκεί που ήμουνα ένα παιδί το οποίο δεν ασχολιόμουν καθόλου με την εμφάνισή μου και όχι απλά με την εμφάνισή μου, με την περιποίησή μου, έφτασα στο σημείο να είμαι το άλλο άκρο, να ασχολιέμαι όλη την ώρα με αυτό το πράγμα. Anyway, αυτά, ελπίζω να μην βγει και μεγάλο το βίντεο, γιατί μιλάω. Αυτά είχα να πω εγώ, αν σου άρεσε πάτε ένα like, μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στα social media που θα σας αφήσω στο κουτάκι της περιγραφής και πάτα αυτό το καμπανάκι που φωνάζω κάθε εβδομάδα, δίπλα στο εγγραφείτε. Αυτά και άλλα πολλά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!